Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Αποστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο της Αθήνας, να τον ακούσουμε, μας πει τι λέει ο κόσμος στην Αθήνα, στις γειτονιές. Ναι, είναι σαν, να κάνει συνεχώς μια δημοσκόπηση στις γειτονιές. Απλά λέει από το Βυζαντινό Μουσείο, από την επίσκεψη Πούτιν-Τσίπρα, η οποία συνεχίζεται. Για ακούμε. Εγώ θέλω να πω καταρχήν ότι αντιμετωπίζω βέβαια όλες τις δημοσκοπήσεις με μια επιφύλαξη τα τελευταία χρόνια. Αλλά και αυτή η δημοσκόπηση, όπως και αυτό που αισθανόμαστε εμείς σαν δημοσκόπηση, που βγαίνουμε στους δρόμους, μιλάμε με κόσμο, ερχόμαστε σε επαφή συνέχεια, είναι ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος, απογοητευμένος, εξαντλημένος. Ναι. Και δεν είναι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί το τελευταίο μόνο 1,5 χρόνο να ασκείται μια πολιτική η οποία έχει σχέση με τα μνημόνια, αλλά ασκείται εδώ και 6 χρόνια. Έτσι. Τι λέει και λοιπόν αυτό, ο κόσμος, γειτονιές Αθήνας. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Δεν έχει εναλλακτική λύση να το πω. Γιατί αυτό το ποσοστό εδώ πέρα της Νέας Δημοκρατίας που δείχνει και η δημοσκόπηση. Δεν πρέπει να κάνει τη Νέα Δημοκρατία χαρούμενη, γιατί ο κόσμος δεν οδηγείται προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει να προβάλλει κάτι εναλλακτικό η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ακριβώς, ίσως να έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά πάλι, εγώ κρίνοντας και από αυτά που βλέπω, γιατί τα συνδυάζω αυτά που βλέπω στην κοινωνία με τη δημοσκόπηση, βλέπω ότι και τα υπόλοιπα κόμματα πλην της Ένωσης Κεντρών και δυστυχώς και της Χρυσής Αυγής, δεν θα έπρεπε να είναι και ιδιαίτερα χαρούμενα. Η Ένωση Κεντρών είναι εντυπωσιακό αυτό με εξαφνιάζει. Εσείς δεν είστε κόμματα. Είστε αντιδήμαρχος στην Αθήνα και έχετε περάσει από το Ίδρυμα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεγάλη επιτυχία και από τη θέση του αντιδημάρχου και πρέπει να το πω. Ωστόσο, στην Αθήνα πολλά πράγματα να γίνουν το τελευταίο διάστημα δεν βλέπουμε. Βλέπουμε παρεμβάσεις του δημάρχου που είναι κεντροαριστερά πολλές, να περισσεύουν κιόλας. Αλλά δουλειά στην Αθήνα να γίνεται, ειδικά το τελευταίο 1,5 χρόνο, δεν βλέπει ο κόσμος. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, γιατί όπως καταλαβαίνετε εσείς και οι οικονομικές συγκυρίες, αλλά και η γραφειοκρατία, προφανώς, γιατί είναι πολύ βαριά η γραφειοκρατία. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μιλάμε τα τελευταία 10 χρόνια που έχει επιβαρυνθεί το σύστημα με διαδικασίες οι οποίες για να ολοκληρώσει ένα διαγωνισμό ή μια εργολαβία πρέπει να περάσει από 45 κύματα, τα οποία πολλές φορές καθυστερούν και 1 και 2 χρόνια, είναι κάτι πραγματικά τραγικό. Παρ' όλα αυτά. Και με το ΕΣΠΑ βέβαια υπήρχαν προβλήματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έργο το οποίο έγινε. Υπάρχει καταρχήν η στήριξη του Δήμου και οι κοινωνικές δομές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί. Αυτό το κάνουν όλοι οι Δήμοι όμως. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή η οποία σίγουρα δεν έχει βρει ακόμη, δεν έχει βγει προς τα έξω. Δηλαδή υπάρχουν έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα πω για παράδειγμα, ας πούμε, το Σεράφιο, το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί βρισκόμαστε και σε μια διαδικασία έτσι. Αυτό το Σεράφιο τα ακούω καμιά 15-20 χρόνια. Είναι σε φάση ολοκλήρωση. Ένα παράδειγμα σας δίνω έτσι. Ναι. Υπάρχουν πλατείες οι οποίες δημιουργήθηκαν το τελευταίο 1,5 χρόνο στις ανακατασκευές, όπως η πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, όπως η πλατεία, όπως επίσης στα κάτω Πατήσια στον Άγιο Νικόλαο. Αλλά δεν γίνεται δουλειά. Υπάρχει, κοιτάξτε, δουλειά γίνεται, αλλά οι συνθήκες είναι τόσο ασφικτικά πνιχτές και κουραστικές, δηλαδή όταν έχεις ένα σύστημα, να σου το πω διαφορετικά, γρήγορα, το οποίο έχει κλείστε, πολύ γρήγορα οικονομικά προβλήματα, γραφειοκρατία και νοοτροπία, το σημαντικότερο απ' όλα, διότι να το πούμε την αλήθεια, ποια είναι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι μέσα στο Δήμο και σε όλο το δημόσιο που είναι ήρωες και υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι άλλοι, είτε λόγω απογοήτευσης, είτε λόγω, ας το πούμε έτσι, έντασης από αυτά που γίνονται, τις μειώσεις μισθών, τις καταρρεύσεις, ας πούμε. Δεν δουλεύουν όπως πρέπει. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Λοιπόν, πάμε, κύριε Πανταζή. Ο κόσμος θα τα αντέξει τα μέτρα αυτά. Μου επιτρέπετε μια κουβέντα. Η δημοσκόπηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ακόμη τα μέτρα της συμφωνίας δεν έχουν επιβληθεί. Όχι. Έτσι. Δηλαδή ο κόσμος νιώθει άσχημα και οτιδήποτε, αλλά είναι οι επιβαρύνσεις που είχε από το παρελθόν. Και η φετινή φορολογική δήλωση θα είναι με τα περσινά δεδομένα. Κύριε Ξενάκη, και μια παρατήρηση ακόμη, συγγνώμη να πω και κάτι ακόμη. Ότι ξέρετε, επειδή ο Δήμος της Αθήνας είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας και έχει επιβάρυνση από πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται προς εδώ, υπάρχουν και συνθήκες οι οποίες εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες. Όπως ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το θέμα των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, το θέμα της πορνείας στο κέντρο της Αθήνας, το θέμα της ασφάλειας γενικότερα, ανήκει και πάντα στις κεντρικές κυβερνήσεις. Και δυστυχώς όλα τα τελευταία χρόνια είναι επιβαρυμένη. Συγγνώμη, γιατί δεν έχω την εκπομπή, δεν το κάνω συνήθως αυτό, αλλά αντίθετα, τι έχουμε αυτές τις μέρες. Μια έξαρση της κυβερνητικής προπαγάνδας ότι έκλεισε η αξιολόγηση. Τώρα έρχονται και τα χρήματα, 10,3 δις, και θα πάρει μπροστά η οικονομία, θα έρθει η ανάκαμψη κτλ. Χωρίς να έχει νιώσει ακόμη ο κόσμος στην τσέπη του, στο πετσί του. Λες δηλαδή ότι όταν περάσουν οι μήνες και αρχίσουν. Θα μετρηθεί πραγματικά η κατάσταση μετά τους επόμενους μήνες, όταν η κοινωνία, οι πολίτες θα νιώσουν τις συνέπειες των μέτρων που υπέγραψε τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει φαρδιά πλατιά μόνο αυτή την υπογραφή και χωρίς κανένα άλλο θύμα. Να με πολύ συζητούμε και ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά, κύριε Κουτζάνη, δεν πρόκειται για προπαγάνδα, είναι μια πραγματικότητα. Κανείς δεν αρνείται ότι πήραμε κάποια μέτρα. Κανείς όμως δεν μπορεί να δεχθεί ότι τα μέτρα τα οποία πήραμε, πετυχαίνοντας μια αξιολόγηση που φέρνει ένα πολύ καλό ψυχολογικό κλίμα στην αγορά,
Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι αισιόδοξο, αλλά ότι ο κόσμος καταλαγιάζει, ησυχάζει κατά τη γνώμη μου. Θεωρεί ότι η χώρα πια ξεφεύγει από τον εφιάλτη της χρεοκοπίας και μπαίνει σε μία λογική. Η προσπάθεια που θα κάνουμε ως κυβέρνηση είναι να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα, τους εργαζόμενους και ουσιαστικά να περάσουμε τη χώρα στην οικονομική ανάπτυξη. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά είναι, το Δεκέμβριο του 2014, ακριβώς αυτά με τα ίδια λόγια θα μου τα έλεγε ο κύριος Συνετάκης. Όχι, θα σας πω κάτι άλλο. Σήμερα. Σας πήρε 1,5 χρόνο για να πάτε στη θέση που ήταν η Νέα Δημοκρατία τότε. Για πρώτη φορά διαφαίνεται ότι ο εφιάλτης του δημοσίου χρέους μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Ουσιαστικά η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από αυτόν. Το ρυθμίζει αυτό στο βαθμό που μπορεί. Και αυτό σημαίνει ότι φέρνει μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Να έχετε υπόψη σας ότι το πιο σημαντικό πράγμα για αυτούς που λέμε οικονομολόγους και άλλα και για όλους μας είναι να διαμορφωθεί ένα καλό ψυχολογικό κλίμα. Και θα σας μεταφέρω το εξής. Εχθές επισκέφθηκα ένα κατάστημα φίλου μου. Δεν σας λέω ότι είναι ρούχα. Μου είπε ο άνθρωπος, για μένα είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν δεν έχουν ανοίξει δουλειές, ότι ο κόσμος έρχεται και κοιτάζει τη βιτρίνα. Είναι ενώ πρώτα δεν την κοίταζε. Έχει μεγάλη σημασία. Μία ερώτηση που μου έχει κάτσει από χθες. Εσείς δεν είστε βουλευτής, αλλά εν πάση περιπτώσει, το κόμμα σας ψηφίζει τα μέτρα με τη λογική που ο κύριος Κυρίτσης μας είπε ότι εμείς ψηφίζουμε. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που ψηφίσανε ναι στο δημοψήφισμα. Η κυβέρνηση δεν τιμωρεί κανέναν και ουσιαστικά αυτές οι δηλώσεις είναι δηλώσεις του κυρίου Κυρίτση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο από τα μέτρα τα οποία πήραμε. Εσεί δεν τις ημερίζεστε, ναι, δεν τις ημερίζομαι. Χαιρόμαστε πολύ. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι εμείς πήραμε αυτά τα μέτρα βασιζόμενοι πάνω σε μια δημοσιονομική λογική να επιβαρυνθούν και δεν επιβαρύνονται φορολογικά. Τα μικρομεσαία στρώματα δεν επιβαρύνονται φορολογικά. Είναι συνταγματικά και να φορολογηθούν, είναι και να φορολογηθούν όχι εκδικητικά ούτε διχαστικά. Αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο πλούτο, γιατί ξέρετε, η αναδιανομή του εισοδήματος γίνεται με αυτή τη λογική. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Μπορεί ο κύριος Στάθης να μην συμμερίζεται τις απόψεις του κυρίου Κυρίτση, αλλά ο κύριος Κυρίτσης είναι μέσα στη Βουλή. Είναι ένας εκ των 153 βουλευτών που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Και κατά τη δική μου άποψη εκφράζει και μια μεγάλη μερίδα τουλάχιστον του παλιού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πλήττεται από αυτή τη στροφή αυτή τη στιγμή που κάνει η επιχειρή να κάνει ο Τσίπρας. Και φοβάμαι ότι αυτά τα ταξικά τους σύνδρομα θα βγουν στην επιφάνεια προσπαθώντας να βρουν άλοθη για να κρυφτούν πίσω από τις ψήφους τους. Αγαπητέ μου, κύριε Μάτσο, το κλίμα που διαμορφώνεται πραγματικά στην κοινωνία είναι πάρα πολύ έκριθμο και επικίνδυνο. Έχουμε τον κύριο Κυρίτση να μιλάει για με ταξικό μίσος, γιατί όχι καλέ, και ρεβανσισμό. Και ρεβανσισμό. Και με ταξικό μίσος. Δεν έχει ο άνθρωπος τέτοια πρόθεση. Αφού δεν θέλετε να τον υπερασπίζεστε. Μην το λέτε και αυτό τώρα. Μην το πάμε και υπερασπίζεστε. Είναι κρίμα. Μα λέτε έχει ταξικό μίσος ο Γιώργος Κυρίτσης. Τώρα εντάξει. Βγήκε ο βουλευτής και είπε ότι θα σας διαλύσουμε. Και έχω εγώ που το σχολιάζω πρόβλημα. Ο ίδιος ο βουλευτής είπε θα σας διαλύσουμε. Όχι ότι έχει ταξικό μίσος. Και έχω εγώ που το σχολιάζω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Συγγνώμη να σας πω ένα περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί. Το οποίο πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ο κύριος Κυρίτσης από τη μία. Βγαίνει ο κύριος Καμένος και έχουμε πια ομολογία υπουργού. Μέχρι τώρα, ξέρετε, είχαμε κατηγορίες ότι υπήρξαν τη συνταγματικότητα. Καλά, τώρα να σας πω. Το είπε ο Καμένος, δεν είναι και θέσφατο. Στην εκλογική του πελατεία απευθύνεται ο Καμένος. Συγχωρείτε, μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Έχουμε ομολογία υπουργού. Είναι ομολογία. Ότι ομολογία είπε τα μέτρα αυτά. Μια άποψη εξέφρασε. Καμία. Είναι ομολογία υπουργού ότι τα μέτρα αυτά είναι αντισυνταγματικά. Ωραία, και υπάρχει ομολογία άλλου υπουργού που λέει ότι δεν είναι. Γιατί δηλαδή πρέπει να πάρουμε ως ορθό τον κύριο Καμένο. Γιατί πρέπει να έχει κάποιες κυρώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστή η άποψή του. Ένας υπουργός ο οποίος δηλώνει. Η ομολογία έχει την έννοια ότι απευθύνεται σε. Είναι κάτι αντικειμενικό. Δεν είναι. Μιλώντας και όχι νομικά. Όταν ο υπουργός παραδέχεται ότι κάνει κάτι αντισυνταγματικό, καταλαβαίνετε αυτό τι μηνύματα περνάει στην κοινωνία. Περνάει καταρχάς μηνύματα ανομίας. Ναι, ο κύριος Καμένος είναι υπουργός αμήνης. Γρήγορα, κυρία Και έχουμε και την κυρία Βαγγελόδοντα. Παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο άλλο και θα κλείσω από το μέλλον. Δεν είναι συνταγματολόγος τώρα να κρίνει. Λοιπόν, όχι. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, τα μέτρα απάντησε ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος ότι πρόκειται να είναι ηφαισιακά μέτρα. Επομένως, όλο αυτό το κλίμα το οποίο καλλιεργήθηκε πριν το Eurogroup έχει δυστυχώς καταρρεύσει. Ζητώ συγγνώμη, 30 δευτερόλεπτα, κύριε Δημοκρατή. Ναι, και εγώ θέλω απλώς να σημειώσω ότι πραγματικά στον Αντένα σήμερα ο κύριος Τσακαλώτος ήταν πάρα πολύ σαφής ότι είναι εφεσιακά τα μέτρα, ότι μπορεί να χρειαστούν και νέες παρεμβάσεις για τους δανειστές προκειμένου να πάρουμε τα 7,5 δις. Που σημαίνει ότι πλέον ναι, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία ευχόμαστε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οι πολίτες δεν θέλουν εκλογές. Θέλουν όμως συνεννόηση, θέλουν αλήθεια.
και νομίζω ότι οι διχαστικές δηλώσεις δεν αφορούν κανέναν μας. Κλείνουμε εδώ. Ένα σημείο μόνο εσείς. Θα ήθελα να πω ότι στήρα την παράθεση, προσπαθώντας να κάνουμε το μαύρο-άσπρο και το άσπρο-μαύρο, φτάνει. Ωραία. Πρέπει να δούμε πού υπάρχει ή αν υπάρχει για σας. Έχω και ένα μήνυμα για σας, θα το δώσω μετά. Ναι. Λοιπόν, για τον φίλο μας, ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Ένα σχόλιο τελευταίο για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Το σχόλιο το δικό μου είναι ότι στην ουσία σε αυτή τη χώρα γίνεται και όχι μοναχά στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η σύγκρουση απέναντι στις πολιτικές του άγριου νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας που έχει αυτά τα αποτελέσματα που έχει και στη χώρα μας, που με το πολυνομοσχέδιο ακόμα δεν έχει απλωθεί, δεν το έχει νιώσει ο κόσμος στο πετσί του. Τι σημαίνει κόβοντάς του το ΕΚΑΣ θα βρίσκεται με μια συνταξούλα των 400 και 350 ευρώ. Τότε πραγματικά θα δούμε πόσα πύλια έχει ο σάκος. Τέλος. Εδώ. Νομίζω το σχολιάσετε παρκώς, πρόεδρε. Αφού ευχηθώ προσωπικά καλή επιτυχία, την οποία τη θεωρώ και βέβαια, γιατί ήσταν πάντα ένας μαχητής στο χώρο σας. Και όπως τα λέτε τώρα, τα λέγατε και πιο παλιά και τα λέγατε για όλους. Πρέπει να το πούμε αυτό. Έτσι. Τώρα τα λέει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, τα έλεγε για όλους. Για το ΣΥΡΙΖΑ τα έλεγε και τα λέει και τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς σήμερα νομίζω είχε μία. Είναι υποψήφιος, οπότε. Λοιπόν. Ήταν απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό. Ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε, πρόεδρε. Εγώ διαχρονικά και μεγάλες απεργίες που είχαν γίνει ακόμη και το 1993, είμαι από το 88 συνεργαστής, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος. Όχι. Έτσι, σε άλλη χώρο. Και από το 88 μέχρι σήμερα, σε κάθε εκλογική διαδικασία που γίνεται, όχι μόνο βγαίνω πρώτος σύμβουλος και κάνω το επόμενο συμβούλιο, αλλά αυξάνω και τα ποσοστά μου. Αυτό δεν το λέω, αλλά επειδή θέλω να το καταλάβουν όλοι. Έτσι. Εγώ ήμουνα τότε χρόνια, έτσι, με όλους τους πρωθυπουργούς και με όλες τις κυβερνήσεις, όταν έβγαινε και έλεγε έκανε κάτι καλό στον κλάδο, δεν είχα πρόβλημα να το πω. Όταν έβγαινε και πήγαινε απέναντι στον κλάδο, ήμουνα στον δρόμο και τελειώναμε. Λοιπόν, η ζωή σου, ο θανατός μου. Καλή επιτυχία να σε ευχηθούμε. Πέστε μας, έχουμε μία έκκληση προς κάθε συνάδελφο. Ναι, να πάει να ψηφίσει. Ότι πρέπει να έρθει να ψηφίσει, διότι όπως. Κάντε την άποψή μου, μπορώ να κάνω και λάθος, ας το κρίνουν οι ίδιοι. Όπως είναι διαλυμένο το πολιτικό σύστημα, μόνο η συμμετοχή η μεγάλη του κλάδου θα μπορέσει να αντισταθεί σε ό,τι κακό το συνδικαλιστικό κίνημα. Λοιπόν, κύριοι και κυρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Συγγνώμη για αυτό το ρυθμό το σημερινό. Θα αποκαταστήσουμε μια άλλη φορά με όλους, με τον καθένα, γιατί θα είναι ξεχωριστά. Δεν θα έκατσε κάτι αυτή η συγκυρία. Βεβαίως ήταν μια πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη που είχαμε. Εμίλιος Λιάτσος ακολουθεί, κόντρα 24, κόντρα νιού το πρωί στα περίπτερα. Το παρόν της Κυριακής που το ετοιμάζει απόψε το βράδυ με τους συνεργάτες του Μάκης, μην το ξεχάσετε. Με το Μάκη θα είμαστε μαζί πρώτο Θεό τη Δευτέρα το βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Σπύρο, που ήσουν μαζί μας. Και να πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο κλείνοντας. 43 χρόνια συμπληρώθηκαν το κίνημα του ναυτικού και την ανταρρυσία του αντιτροπιλικού βέλος, που έδεσαν το έναυσμα για την ανατροπή του καθεστώτος παπά της δικτατορίας. Όπως κάθε χρόνο και φέτος λοιπόν. Είχα μια πολύ συγκινητική τελετή, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ένα ρεπορτάζ, πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν 25 Μαΐου του 1973 όταν το αντιτορπιλικό βέλος έγραψε μια από τις πιο ένδοξες σελίδες στην ιστορία του πολεμικού ναυτικού. 24 ώρα νωρίτερα το κίνημα του ναυτικού που σχεδίαζε την ανατροπή της δικτατορίας είχε προδοθεί. Όμως το ένδοξο πλήρωμα του βέλους ήταν αποφασισμένο για όλα. Με μια εφνιδιαστική κίνηση που τότε χαρακτηρίστηκε ανταρσία, αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση στην οποία συμμετείχε και καταπλέει στο Φιουμουτζίνο της Ιταλίας. Εκεί ο ηρωικός ναύαρχος Νίκος Παπάς με 6 αξιωματικούς και 25 υπαξιωματικούς ζητούν άσυλο από την ιταλική κυβέρνηση του Ανδρεώτη. Αυτό ήταν το πρώτο δυνατό χαστούκι στη Χούντα που έμελε να δρομολογήσει μια σειρά από γεγονότα μέχρι την πτώση. Σαν ένα ράπισμα στο πρόσωπο των δικτατόρων και ήταν αυτή η οποία τους εξανάγκασε να ανοίξουν και να καταργήσουν τα ξερονήσια, να ανοίξουν τις φυλακές και να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους στην εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν το βέλος πρέπει να το τιμάμε σαν μια κορυφαία πράξη αντίστασης κατά της δικτατορίας. Ήταν Μάιος του 1973 όταν το αντιτορπιλικό βέλος διέφυγε στην Ιταλία προκαλώντας ένα δυνατό χτύπημα στο καθεστώς της Χούντας. 43 χρόνια μετά η ηρωική αυτή πράξη παραμένει κορυφαίο σύμβολο αντίστασης. Ο δημοσιογράφος Σπύρος Μεταξάς βρισκόταν τότε στη Ρώμη και κάλυπτε τα γεγονότα. Μαζί με άλλους Έλληνες συναδέλφους του φρόντισε να διαδώσει σε όλο τον κόσμο αυτή τη μοναδική πράξη αντίστασης απέναντι σε ένα απολυταρχικό και βίαιο καθεστώς. Ο ίδιος θυμάται και εξιστορεί. Τότε εγώ ήμουνα στη Ρώμη. Είχαμε πάει και το υποδεχτήκαμε στην Τσιβιταβέκια.
είναι το λιμάνι κοντά στη Ρώμη. Και πραγματικά είχαμε συγκινηθεί από το θάρρος αυτών των αξιωματικών που επέλεξαν αυτό το είδος της διαμαρτυρίας ενάντια στο καθεστώς της Χούντας. Πρέπει να πούμε τότε, είμαστε αρκετοί δημοσιογράφοι έξω και αρχίσαμε και κάναμε συνέχεια ρεπορτάζ για τους αξιωματικούς του Βέλους. Είναι μια χρυσή σελίδα της ιστορίας, μια χρυσή σελίδα της αντίστασης ενάντια σε οτιδήποτε έχει βία, έχει αντιδημοκρατικότητα, έχει έτσι θελισμό, όπως είχαν τότε οι συνταγματάρχες. Τελικά το Βέλος νίκησε. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα η οικογένεια του κυβερνήτη του Βέλους Νίκου Παπά, του ανθρώπου που έδωσε το έναυσμα για τον αντιδικτατορικό αγώνα και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας, κατακλείζεται από συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας. Ο Βελισάριος Παπάς, γιος του αείμνηστου Ναυάρχου που έφυγε από κοντά μας πριν από 3 χρόνια, ήταν μόλις 13 ετών τότε. Όμως τα γεγονότα έχουν μείνει για πάντα χαραγμένα στη μνήμη του. Αισθάνομαι οπωσδήποτε μια υπερηφάνεια για τον πατέρα μου. Και έτσι από τότε που έφυγε το 2013 ο πατέρας μου, από τότε που έφυγε είναι κάτι το ιδιαίτερο για μας. Περχόμαστε εδώ, είμαστε συγκινημένοι και αντικρίζουμε το καράβι με το οποίο δόξασε, ας πούμε, το πολεμικό ναυτικό. Την επέτειο του κινήματος του ναυτικού και της ανταρσίας του αντιτορπιλικού Βέλος τίμησε χθες η πολιτεία σε μια συγκινητική τελετή στο Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης στη Μαρίνα Φλίσβου. Είναι πιο βαρύ το χρέος να τιμήσουμε και να θυμηθούμε τους συναδέλφους που απουσιάζουν σήμερα. Δεν θα τους ονοματίσω, αλλά σας διαβεβαιώ ότι τους έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και όπως λένε, κάποιος δεν πεθαίνει όσο υπάρχουν ζωντανοί και τον θυμούνται. Και εμείς το θυμόμαστε πολύ καλά. Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος εξήγηλε ότι θα ανοιχθούν όλοι οι φάκελοι που αφορούν στη δικτατορία, όπως και το φάκελο της Κύπρου. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής γραμματείας βετεράνων στο Υπουργείο. Ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και τους αρχηγούς των επιτελείων θα ανοίξουμε όλους τους φακέλους που αφορούν το παρελθόν για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για εκείνες τις ημέρες. Και θα φτάσουμε να δώσουμε στη δημοσιότητα, αλλά και στη Βουλή των Ελλήνων κυρίως, το φάκελο της Κύπρου. Ήρθε η ώρα πλέον ο ελληνικός λαός να μάθει όλη την αλήθεια. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Αποτελεί ύψιστη υποχρέωσή μας η απότιση φόρου τιμής στον αγώνα των στελεχών μας που στήριξαν τη δημοκρατία και η υπενθύμησή του στις νεότερες γενιές ως ιστορικό γεγονός. Χρέος επιτέλους της πολιτικής ηγεσίας και των ιστορικών είναι το δημοκρατικό κίνημα του πολεμικού ναυτικού να λάβει την πρέπουσα θέση στη νεότερη ελληνική ιστορία. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Βαρεμένος, ο υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, βουλευτές από όλα τα κόμματα, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, διατελέσαντες υπουργοί άμυνας και σπουδαίοι απόστρατοι ναύαρχοι.